Μετά το Γιάννη το Παλίδι λοιπόν και το έπος εκείνο του 2004, ο Μιχάλης Σόχος ήταν μικρός, δεν ξέρω αν θυμάσαι, Μιχάλη, στην ηλικία που ήσουν, επειδή ήσουν πολύ μικρός, αν θυμάσαι τι συνέβη πριν από 18 χρόνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι στο αεροδρόμιο παραμονή του τελικού, ναι. Απόγευμα. Έχω διαπίστωση τον τελικό, αλλά λόγω της εφημερίδας έχω πάει μόνο στο μάτς με την Γαλλία. Και έχω γυρίσει. Κι εγώ, ναι, το έχω ξαναπεί αυτό κι εγώ. Μόνο σε εκείνο πήγα. Μπράβο. Ετοιμάζομαι να πάω στον τελικό λοιπόν με μια πτήση charter. Εγώ έχω διαπίστωση, οπότε δεν με ενδιαφέρουν τα εισιτήρια του μάτς. Και το πρακτορείο που έχει κλείσει την πτήση charter δεν βρίσκει εισιτήριο. Δεν έχει βρει εισιτήρια του αγώνα. Και ακυρώνει την πτήση. Είμαστε 4 δημοσιογράφοι που ήταν να μπούμε μέσα. Ναι. Παθαίνουμε λαλά. Δεν υπάρχει τίποτα να πετάει για Λισαβόνα παρά μόνο τον τελικό, όπως καταλαβαίνεις, από Ελλάδα. Ναι. Βρίσκουμε μια πτήση για Άμστερνταμ. Από το Άμστερνταμ μετά από 3 ώρες βρίσκουμε μια άλλη πτήση που έλεγε ότι πάει η Μαδρίτη. Παραμονές και... τελικού, έτσι, μια μέρα πριν είστε. Τώρα. Μια μέρα πριν, βράδυ. Okay. Μια μέρα πριν, βράδυ. Δηλαδή οπότε έχουμε λιγότερο από... Απλά. Υπάρχει απλά, ναι. Ναι, ναι, έχουμε 20-22 ώρες μέχρι την έναρξη του τελικού. Ναι. Και βρίσκουμε μια πτήση που πάει η Μαδρίτη και κοιτάμε στο αεροδρόμιο και βλέπουμε ότι το Μαδρίτη-Λισαβόνα με αυτοκίνητο είναι κάπου 3,5 ώρες. Τέλεια. Και το κάνουμε. Φτάσαμε 3 ώρες πριν τον τελικό, Αθήνα, Άμστερνταμ, Άμστερνταμ, Μαδρίτη. 4 άτομα νοικιάζετε αυτοκίνητο στη Μαδρίτη. Σωστά. Τι αυτοκίνητο? Ούτε και θυμάμαι, νομίζω. Έλα, ρε, Μιχάλη, δεν θυμάσαι το καλύτερο. Θεά Τολέδο, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω Θεά Τολέδο. Τέλεια. Άμα δω τις φωτογραφίες θα το θυμηθώ. Ναι. Και σε 3 ωρίτσες, 3-4 ωρίτσες είστε Λισαμπόνα, γαμπρί κιόλας. Έτσι, ότι ήρθαμε εμείς να πούμε το πράγμα. Ναι, γαμπρί, κούκλι. Πω, φοβερό. Ήταν φοβερές στιγμές. Ναι. Αυτό έλεγα και πριν στον κύριο το Παλίδι, ότι κάθε φορά, δηλαδή τα πρώτα χρόνια λέγαμε, ωραία, τι κάναμε το 2004 κτλ. Με πιάνω και μένα. Αλλά το συμφώνησε ο κύριος Παλίδης πριν, ότι τώρα που είναι πολλά τα χρόνια, λέμε, ρε φίλε, πώς περάσανε. Δηλαδή, πρώτα αυτό σκεφτόμαστε. Πώς περάσαν τόσα χρόνια από τότε? Γιατί το σκεφτόμαστε σαν να είναι προχθές. Αλήθεια είναι. Ακούγονται πάρα πολλά τα 18 χρόνια, αλλά μοιάζουν να είναι πολύ κοντά. Ναι. Μοιάζουν να είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, γιατί ήταν και πολύ έντονο αυτό που νιώσαμε και όσοι ζήσαμε, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, α πούμε, όσοι δεν μπόρεσαν να πάνε έστω και σε ένα παιχνίδι εκεί. Να νιώσουν αυτό το πράγμα, δηλαδή το απίστευτο. Δηλαδή λες ότι, μου είπε πριν, δεν το θυμόμουν εγώ, Μιχάλη, δεν το έχω ακούσει νομίζω κιόλας, ότι ήμασταν από τους 17 το 15ο φαβορί. Εκεί φαβορί, τέλος πάντων, για να πάρουμε το. Στη 15η θέση. Πίσω μας είχαμε τη Βουλγαρία και τη Λετωνία. Ναι. Για την κατάκτηση. Ναι. Δηλαδή στο τέλος, το πίστευε κανένας, ας πούμε. Ναι. Mm. Είναι η γνωστή ατάκα του Ζαγοράκη σε όλη την προετοιμασία και κυρίως μετά από εκείνο το φιλικό στην Ολλανδία που φάγαμε 4-5 που ήταν πρόβα τζενεράλε, που ο Ζαγοράκης έμπαινε μέσα στα ποδήλατα και έλεγε «Μπιπ, θα ξεφτυλιστούμε! Λαλάκες, θα ξεφτυλιστούμε!» Είναι το σλόγγαν του γύρω για όλους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο στόχος ήταν να πάμε εκεί και να μην ξεφτυλιστούμε. Να μην συμβεί ό,τι συνέβη στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση με τον Έμνη Σταλκέτα Παναγούλια που πήγαμε, μαζέψαμε 4-4-2 και γυρίσαμε. Ναι, συστηματάρα είχαμε παίξει τότε. Ναι. Αυτό ήταν ο στόχος. Να πάρουμε μια νίκη, να βάλουμε ένα γκολ, να μην χάσουμε ένα μάτς, κάτι τέτοιο. Ναι. Και λέω, δεν ξέρω αν συμφωνήσει, γιατί το είπα βέβαια αφού έκλεισα με τον κύριο Παλίδη, ότι αυτόν τον άνθρωπο, τον βοηθό του κύριου Χάγκελ, εγώ τον αισθανόμουν και πολλοί κόσμοι ακόμα, σαν να έχουμε έναν δικό μας εκπρόσωπο. Δηλαδή, έτσι τον είχαμε, σαν μορφή, ας πούμε, έναν δικό μας εκπρόσωπο εκεί στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Ναι, μωρέ, γιατί μπορεί να ήταν γερμανοθρεμένος, αλλά ήταν πολύ Έλληνας και μάλιστα ωραίος Έλληνας της ωραίας ελληνικής επαρχίας. Αυτό ήταν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από τον τελικό τι κρατάς εκείνη τη βραδιά? Και πολλοί κόσμος, επειδή είναι ακόμα και αυτός που το έζησε, δεν τα θυμάται καλά τα μάτς. Εγώ κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Συγγνώμη, Μιχάλη, επειδή είναι πολύ έντονο και το παιχνίδι με τη Γαλλία, έτσι, γιατί εκεί βγάζουμε απ' έξω το μεγάλο φαβορί, το θηρίο βγάζουμε έξω εκείνο το μάτς. Σωστά. Που ήσουν σωστά. Και εσύ, ήμουν και εγώ. Σωστά. Γι' αυτό σου λέω και για αυτό το μάτς και για τον τελικό.
Στην πραγματικότητα, στον τελικό, έχουμε περάσει ένα δύσκολο τέταρτο. Κατά τα άλλα, το έχουμε διαχειριστεί μια χαρά το μάτς. Δεν υπάρχει καμία κατηφόρα που να μας έχουν διαλύσει. Υπάρχει ένα δύσκολο τέταρτο 65-80, χοντρικά το λέω, όπου πραγματικά εκεί έχουμε δυσκολευτεί αρκετά, αλλά αυτό είναι όλο. Είμαι τη Γαλλία. Δεν είναι ότι δεν βρέχει φάσεις για τους Γάλλους και εμείς γλιτώνουμε και βάζουμε ένα γκολ. Είναι ένα μάτς 50-50 που ούτε εμείς κάνουμε ευκαιρίες, αλλά για τους Γάλλους τους έχουμε σταματήσει. Θα μπορούσα να πω ότι στα σημεία σε εκείνο το μάτς, αν δεν βλέπεις τις φανέλες, λες έχεις μια καλύτερα οργανωμένη ομάδα η οποία πέρασε. Στο μάτς που σφυρίζαν τα δοκάρια και είχαν πολύ μεγάλη τύχη ήταν με την Τσεχία, αλλά με την Τσεχία συνέβη το εξής αμίμητο, πραγματικά αμίμητο. Για 90 λεπτά έχουμε υποφέρει, πάμε στην παράταση και λέμε δεν υπάρχει περίπτωση, θα διαλυθούμε τώρα. Είμαστε και πιο κουρασμένοι, με όχι τόσο καλή φυσική κατάσταση. Αυτοί βέβαια έχουν χάσει από νωρίς το μάτι των έντερος με τραυματισμό. Και πάμε στην παράταση και ενώ 90 λεπτά έχουμε υποφέρει, στην παράταση νομίζει ότι μπαίνει μέσα μια ομάδα που έχει τρομερή φυσική κατάσταση και μια ομάδα που έχει παραδώσει πνεύμα. Και παίζουμε ένα ημίχρονο γιατί είναι η διοργάνωση του χρυσού γκολ. Και παίζουμε ένα ημίχρονο παράταση όπου έχουμε κάνει 3-4 ευκαιρίες, τους έχουμε πατήσει. Ακόμα και σήμερα τα παιδιά, αν τα ρωτήσεις, δεν ξέρουν να σου το πούν με βεβαιότητα πώς έχει συμβεί αυτό. Πώς δηλαδή στην παράταση βρήκαν τέτοιες δυνάμεις, τέτοια κουράγια και ήμασταν πολύ καλύτερα από τους Τσέχους, από τους οποίους ξαναλέω είχαμε δεινοπαθήσει. Στο τουρνουά έχουμε δεινοπαθήσει και ένα ημίχρονο με την Ισπανία. Τα έχουμε δει όλα. Ναι, ναι. Στο. Ο Φίσας έχει εξαλάδες από το Χωακίν. Αλλά έχουμε αντέξει και έχουμε πάρει εκείνη την ισοπαλία. Και έχουμε εμφανίσει και το κλασικό ελληνικό φαινόμενο τριαλαρή-τριαλαρό με τους Ρώσους. Όπου έχουμε κερδίσει οι Πορτογάλους, έχουμε πάρει χί με Ισπανούς και δεν τους βλέπουμε τους Ρώσους μπροστά μας. Ναι. Κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Και κοντέψαμε να αποκλειστούμε από την οργάνωση από αδιάφορη ομάδα. Έπαιξε ρόλο νομίζω και το γκολ που έβαλε ο Βρίζας με τους Ρώσους. Σωστά. Βέβαια. Το θυμάμαι, ωραίο γκολ. Και με τη φοβερή σύγχυση στο τέλος του παιχνιδιού. Με τους παίκτες να ρωτάνε τώρα τι γίνεται, περνάμε ή δεν περνάμε. Θέλουμε κι άλλο γκολ ή δεν θέλουμε κι άλλο γκολ. Ναι. Και φάγαμε 3-4 λεπτά μέχρι να καταλήξουμε τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, 18 χρονάκια πέρασαν κυρίες και κύριοι, το ξαναλέω, το πω καμιά 800 φορές σήμερα στην εκπομπή. 18 ολόκληρα χρονάκια πέρασαν από εκείνες τις ημέρες. Το 2004, εντάξει, όταν φτάνουμε στην. Πότε, το 17 είναι, 14 είναι του Ευρωμπάσκετ. Εκεί πάμε στα χειρότερα. Εκεί έχουν περάσει πολλά περισσότερα χρόνια, από το 87. Ναι, λοιπόν, ναι. Αλλά είναι οι δύο πιο δυνατές στιγμές σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ας πούμε, που θυμόμαστε έντονα και δεν τις ξεχνάει κανένας. Η δικιά μας γενιά σίγουρα ναι. Οι επόμενες γενιές, εντάξει, έχουν να θυμούνται και το Ευρωμπάσκετ Σερβίας, το Βάλτο Αγόρι μου, το περίφημο. Αν έχουμε και εκείνο, ναι, έχουμε και εκείνο. Ναι. Και έχουν να θυμούνται και τη Σαϊτάμα, που, okay, εντάξει, δεν έχει χρυσό μετάλλιο, δεν έχει πρώτη θέση, αλλά έχει. Ελλάδα NBA νίκη σε ημιτελικό, που είναι και εκείνο, πώς να το πω, ιστορικό. Όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα. Ναι. Πόλο έχουμε να θυμόμαστε κάθε δύο γράμμα. Ποιος το πόλο τώρα. Ναι. Πόλο έχουμε να θυμόμαστε κάθε δύο γράμμα, κάτι κάνουν αυτά τα παιδιά. Ναι. Είδες τώρα που τα πιάσαμε και τα υπόλοιπα, είδες το μάτς Τσιτσιπά Κυριού. Είδα το μεγαλύτερο μέρος. Κύριος. Το πει γενική έτσι πάει, του Κύριου θα πάει, γενική. Ναι, λογικά ναι. Ελληνικό δεν είναι. Ναι, ελληνικότατο. Ναι. Είδες το μάτς αυτό, είδες τη Μανούρες, δεν είδα τίποτα γι' αυτό, αλλά ήταν πολύ τσακίστηκε. Είδα. Και ήταν ξέρεις, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, πουριτανός στα σπορ. Μ' αρέσει και λίγο το τζέρτζελο, μ' αρέσει και λίγο αυτό. Αλλά υπήρχαν σημεία που ξέφυγαν. Δηλαδή βγήκε πολύ ο Έλληνας από μέσα του. Από μέσα τους. Και τη στιγμή που Τσιτσιπάς πετάει τον μπαλάκι και βρίσκει τον θεατή και μάλιστα σχετικά μεγάλο σε ηλικία στο κεφάλι. Γενικώς το παιδί μου ήτανε λίγο ελληνικό ντέρμπι. Ήταν ωραίο. Εντάξει, το τένις θα πρέπει να αποφασίσουμε από κάποια στιγμή και μετά να αφήνουν τον κόσμο να υπάρχει κερκίδα. Να μην υπάρχει η ησυχία πριν το σερβίς, ρε παιδί μου. Τσιτσιπάς Χούλιγκανς. Είναι για δίσκο πλατό, δεν είναι για τέτοιο. Είσαι και εσύ Τσιτσιπάς Χούλιγκανς. Κόντρα είμαι. Εγώ είμαι κόντρα σε Τσιτσιπά και δεν το κούμπο. Είμαι κόντρα. Τους κυνηγάω. Τους κυνηγάω. Για διαφορετικούς λόγους τον καθέναν, αλλά τους κυνηγάω. Ναι.
είναι η περίφημη φράση των Τσιτσιπά Hooligans, που έχουν πολύ πλάκα γενικώς, που λένε είναι ένα μάτσο που παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Αδάλ και γράφουν άρχισε τον στα ήχη δε πούτα. Ναι, ναι, ήταν μάτσο, αναχωρήθηκα που δεν το είδα αυτό. Είχε πολύ μανούρα το μάτσο, εντάξει. Και κύριο Γουστάρου με τρέλα. Είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι σαν να παίζουμε εμείς, ρε φίλε, και με τον φίλο μας και να τσατιζόμαστε. Να πούμε τέτοιο στυλ. Και μιλάει και κάνει και τα πάντα. Ναι, δεν σταματάει, δεν σταματάει. Κριστιάνο, πού πάει? Κριστιάνο, προπόνηση δεν πήγε, μάζεστε πρώτη δεν πήγε. Ναι, και δεν θα πάει. Λέει στις προπονήσεις, απαιτεί μεταγραφή. Νομίζω ότι η Manchester United δεν θα έχει πρόβλημα να την δώσει μεταγραφή, αρκεί να βρει ομάδα εκτός Αγγλίας. Αυτό που δεν αντέχει η Manchester United είναι να τον δει στη Chelsea, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία δηλώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν βρεθεί ομάδα εκτός Αγγλίας... Τα έχουν και εκεί αυτά, έτσι. Τα έχουν και εκεί τα κομπλεξικά. Ναι, ναι, okay. Αν βρεθεί ομάδα εκτός Αγγλίας που να καλύπτει τα θέλω και της United και του Κριστιάνου, νομίζω θα γίνει μεταγραφή. Στην Αγγλία... Να πάει στην Τζέλσι δηλαδή, ή αν τυχόν και διαφορετικά πια άλλη ή όποια άλλη, δεν το βλέπω και πάρα πολύ πιθανό. Δεν το βλέπω και πάρα πολύ πιθανό. Αυτός θέλει να παίξει Champions League. Ναι, ναι, τι. Παίζουν κάτι παλτά και δεν παίζει αυτός. Ναι, θέλει να παίξει Champions League. Τώρα δεν ξέρω και πού μπορεί να βρεθεί η ομάδα, να σου πω την αλήθεια, που να τον καλύπτει. Η μόνη που άκουσα για την Bayern, δεν ξέρω αν όντως θα ενδιαφερθεί, αλλά τέλος πάντων είναι μια ομάδα που σίγουρα θα κάλυπτε τα θέλω του. Αλλά άλλες ομάδες δεν το βλέπω. Δηλαδή, τι να ξαναγυρίσει, γιατί δεν είναι μόνο να πάει να παίξει Champions League. Θέλει να πάει να παίξει και Champions League σε μια ομάδα που να έχει, ξέρω εγώ, τις πιθανότητες να το πάρει και τέλος πάντων να φτάσει στους 8, στους 4, να είναι αυτού του επίπεδου. Στην Ισπανία αυτού του επίπεδου είναι και θα μπορούσε να παίξει ο Κριστιάνο, είναι μόνο Real. Αλλά δεν ξέρω αν η Real θα ήθελε να επαναπατρίσει τον Κριστιάνο. Μάλλον επαναπατρίσει, τέλος πάντων δεν είναι Πορτογάλος ο άνθρωπος, να τον ξαναπάρει πίσω στη Μαδρίτη. Στην Αγγλία δεν θέλει να τον δώσει η Manchester United. Τι μας μένει η Ιταλία, που δεν ξέρω, σίγουρα όχι η Juventus δεν θα γέρναγε. Δεν ξέρω αν η Ίντερ, μάλλον η Ίντερ αποκλείεται γιατί έχει πάρει τόσους επιθετικούς, πόσους να πάρει ακόμα. Η Μίλαν, να έβλεπε τη Μίλαν και να βλέπαμε επιθετικό δίδυμο ο Κριστιάνο Ζλάταν, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο. Ωραίο είναι αυτό που λες. Ναι. Ωραία. Δεν είναι εύκολο να τη βρει την ομάδα. Δηλαδή από όλα αυτά που άκουσα, η μόνη που φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να το πληρώσει αυτό, αν θα ενδιαφερόταν, που δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται, είναι η Bayern. Λοιπόν, στην Ελλάδα, η ομάδα που ρίχνει τις βόμβες σήμερα στις μεταγραφές, έχεις πάρει χαμπάρι ποια είναι, έτσι. Πασεραϊκάρα. ναι, τώρα κατάλαβα. Και Νάτσο, ναι. Πήρε από Ατρόμητο και Γιάννη Μιστακίδη. Ναι, ναι. Και Γιάννη Κογλού είχε πάρει προχθές. Σωστά, προχθές. Ποιος πληρώνει εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, πάρε το Στέργιο, όπως τα ξέρει καλύτερα, θα παρακολουθεί πιο. Άμα δεν μου τα πεις εσύ αυτά, ναι, δηλαδή. Και ήμουν εκεί κιόλας στο τρίμερο, ήμουν εκεί. Ναι, για μάθε, δεν το παίρνει. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Αγνάντευα εκεί από τα βουνά που βρισκόμουν εκεί στο χωριό μου, αλλά δεν είναι. Και έρχομαι σήμερα και βλέπω, πάρε τον Νάτσο, πάρε και τον Μιστακίδη. Ξέρω εγώ, μην ανακοινώσουμε και τον Κριστιάνο σε λίγο, έτσι πώς το πάμε. Πασαρεκάρα, ρε φίλε. Λοιπόν, επίσης ένα πολύ ωραίο είναι αυτή η τσατίλα που θυμίζει έτσι λίγο σχέση αγοριού κοριτσιού, ας πούμε. Η τσατίλα που βγάζουν οι Σκοτσέζοι με τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση του Τσόλακ. Ναι, ναι. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο είχαν πιστέψει ότι ή μπορεί να είχαν πάρει και τέτοια μηνύματα μέχρι κάποιο χρονικό σημείο ότι η μεταγραφή με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους θα γίνει. Ναι. Φαίνεται πως έχουν φτάσει σε αυτούς τους οικονομικούς όρους και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει άποψη και τους ενημερώνει πως η μεταγραφή δεν θα γίνει και οι Σκοτσέζοι έχουν φάει ένα μπέρδαμα τώρα αν ο ΠΑΟΚ το εννοεί ότι δεν πωλείται γενικώς ή αν εννοεί ότι δεν πωλείται τώρα αλλά μπορεί να πωληθεί σε 15 μέρες 20 ή αν το δεν πωλείται σημαίνει βάλτε κι άλλα. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει έναν μεγάλο εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν διοχετεύεται και από το ίδιο το παιδί, δηλαδή αν το ίδιο το παιδί τους λέει ο Τσόλακ ότι θέλει να πάει. Ναι. Που σίγουρα... Τα παιδιά αυτό μεταδίδουν από εκεί που βρίσκονται. Ναι. Ότι αυτό που εισπράττουν, αυτό που καταλαβαίνουν, δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει κιόλας, σε λίγο μετά το διάλειμμα θα μιλήσω και με το Στέργιο. Αυτό ουσιαστικά μεταδίδουν από εκεί, ότι θέλει να πάει κιόλας αυτός. Ναι. Οπότε γίνεται ακόμα πιο
μεγάλος ο εκνευρισμός τους, αν έχουν ήδη συμφωνήσει και με τον Τζόλα. Καλά, welcome to the transfer market που λένε και στη Σκωτία. Κύριοι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν είναι αναγκασμένος να πουλήσει όποτε κάποιος θέλει να αγοράσει. Και ναι, μεν όλα έχουν την τιμή τους, αλλά όλα έχουν και το timing τους. Δεν έχουν μόνο την τιμή τους. Τώρα μου μοιάζει δύσκολο ο ΠΑΟΚ να μην παίξει τα δύο πρώτα μάτς μη έχοντας τον Τζόλακ. Ναι. Ναι, όντως. Και αν σήμερα αύριο ακούσουμε ότι έκλεισε center forward και έρχεται αμέσως και πάει στην προετοιμασία. Γιατί μετά είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να παίξει τα δύο μάτς με τη Λεύσκη έχοντας έναν center forward και κάποιον που θα έχει πάρει και θα τον έχει 2-3 μέρες. Ναι, τώρα όσον αφορά το φιλικό, το προθεσινό, εγώ περίμενα τον Κοτάρσκι να δω. Στον πρώτο ημίχρονο Νεγκρόνη και να αποφάσισε να παίζει μέχρι το κέντρο, ας πούμε, του γηπέδου να μην ή να περιμένει τον ΠΑΟΚ. Δεν τους είπα από νωρίς ότι έχουμε καινούριο τερματοφύλακα. Παίξτε λίγο επίθεση να τον δούμε τι κάνει. Κανα δύο φορές κατά λάθος πήγε η μπάλα στα πόδια, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή λες και ο ΠΑΟΚ έπαιζε με ένα κόνο. Μάλλον με κόνο να έπαιζε, πιο δύσκολο θα ήταν. Ναι, τα πράγματα. Δεν είχε. Ναι, δεν είχε. Τίποτα όμως. Θέλουμε 2-3 φιλικά ακόμα του ΠΑΟΚ για να καταλάβουμε κάτι. Ναι. Και τώρα ενημέρωσαν πριν από λίγο, μου το έστειλε και ο Στέργιος, ότι το φιλικό με Αλκμαρ θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Χωρίς φιλάθλους δηλαδή, στο Άπελντον. Θα γίνει και με τις Σταντάρ Λίγκες μετά, 6 εβδόμου στις 7, δηλαδή μεθαύριο, την Τετάρτη στις 7, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Γιατί στα φιλικά τώρα και στις προετοιμασίες, φέτος μου φαίνεται, μπορεί να κάνω και λάθος, πρώτη φορά δεν βάζουν εισιτήριο. Το έχεις ξανακούσει εσύ να εισιτήριο σε τέτοιο, δηλαδή στο όρθιο και γύρω γύρω από το γήπεδο με εισιτήριο? Ναι. Εγώ ναι. Δεν το θυμάμαι. Εξαρτάται το γήπεδο και το τέτοιο, αλλά αν είναι οργανωμένο γήπεδο και αν υπάρχει διοργανωτής, μπαίνουν. Ναι, δεκαρικάκι ήταν προχθές, ας πούμε, με την... Ναι. Μια χαρά. Ναι. Στο Ορθάτσα δεν ξέρω αν είχε και νερό, δεν ξέρω αν είχε τίποτα, αλλά μια χαρά, δεκαρικάκι. Εντάξει, εκεί υπάρχει τρέλα. Δεν βγάζεις κανένα συμπέρασμα για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, ακόμα και το προχθεσινό που έχασε, ήταν άλλο το πρώτο ημίχρονο, άλλο το δεύτερο. Βγάζω 2-3 συμπεράσματα του τύπου ότι θέλει να γίνει πιο γρήγορος. Είναι ξεκάθαρη η επιδίωξη του Λουτσέσκου. Βγάζω συμπέρασμα ότι θέλει να είναι πιο πιεστικός. Και καταλαβαίνω ότι θέλει να είναι πιο πιεστικός γιατί καταλαβαίνει ότι έχει καλύτερα πνευμόνια. Έχει πιο μικρά παιδιά. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας όπως ήταν πέρυσι. Άρα θέλει να τον κάνει να έχει και περισσότερη ένταση στην πίεση ψηλά. Αλλά όταν δεν το κάνει με τους 11 ή τέλος πάντων με 13-14 που θα αποτελούν το βασικό κορμό, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο λειτουργικό θα είναι αυτό, πόσο αποτελεσματικό, σε τι βαθμό κτλ. Αλλά ότι έχουμε μια στροφή του Λουτσέσκου στο πιέζουμε περισσότερο ψηλά, με μεγαλύτερη ένταση και θέλουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάπτυξη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θέλει να κρατάει την μπάλα. Απλώς πέρυσι την κράταγε την μπάλα με πολύ μεγάλη ασφάλεια και χωρίς μεγάλη ταχύτητα στην ανάπτυξη. Φέτος είναι φανερό ότι θέλει να δώσει περισσότερη ταχύτητα στην ανάπτυξη και θέλει να πιέσει και με μεγαλύτερη ένταση ψηλά. Αυτά τα δύο νομίζω τα καταλαβαίνουμε από αυτά τα δύο πρώτα φιλικά. Αλλά σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν αυτά και πόσο αποτελεσματικά, 50% καλύτερα από πέρυσι, 30%, 80%. Θέλουμε να δούμε αρκετούς από τους βασικούς μαζί για ικανό χρονικό διάστημα για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Έτσι. Έτσι είναι. Τώρα πήγε και ο Γκρέι, έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ακούγοντας και ο Γκρέι για τον Άρη, εννοείται. Ναι. Ακούγοντας και τις δηλώσεις του, ότι επιτέλους έρχεται ένας επιθετικός στην Ελλάδα και λέει ότι η δουλειά μου είναι να βάζω γκολ. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Και, αυτό και δεν φοβάται παιδί να το πει. Όχι. Και αυτό το παιδί το έχει ανάγκη τον γκολ. Ζει με το. Θα μιλήσει ποιος επιθετικός δεν ζει με τον γκολ. Αυτός ακόμα περισσότερο το καταλαβαίνεις. Στο παιχνίδι του, όπου κι αν είναι, σε όποιο σημείο του γηπέδου και να πάρει την μπάλα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι αν μπορεί να σκοράρει από εκεί. Αν καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να σκοράρει, θα δει δεξιά-αριστερά για να δει αν έχει να παίξει, με ποιον έχει να παίξει κτλ. Είναι πολύ αυτοματοποιημένη η κίνησή του. Εγώ, αυτό που είπε, εγώ ήρθα εδώ για να βάζω γκολ. Παίρνω την μπάλα στο γήπεδο και μπορεί να την πάρει ακόμα και 30 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή και να σκεφτεί πρώτα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φτάσει απέναντι από τον τερματοφύλακα μόνος του. Αν δεν μπορέσει, δεν λέω ότι κατά να γίνει ατομιστής, αλλά λέω ότι αυτό είναι το ένστικτό του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι τον γκολ, όχι πάσα.
Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Θέλω μέχρι το βράδυ να μου έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ και με αυτό θα κλείσουμε. Να παρακολουθείς εκεί με τα παιδιά του Γκαζέτα αλλά και με Κοσμοτέ που έχεις τις άκρες εκεί με τα παιδιά Μαρίγα και Βασίλη κτλ. Βλέπεις τις πληροφορίες που έρχονται από Αμερική, έτσι, ότι πάμε να πάρουμε τον Ντουραντ. Πάλι. Το βλέπω. Αλλά εγώ δεν μανουριάζω. Σε λίγο θα κάνω και μια παρέμβαση σε ραδιόφωνο στην μόλις κλείσει η εκπομπή. Με πήραν και από ένα ελληνόφωνο ραδιόφωνο στην Καλιφόρνια. Μπήκελα, ναι. Έχω και Γιώργο Μίρτσο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, αλλά με πήραν από Καλιφόρνια. Να θέλουν το σχόλιο μου για την κίνηση αυτή. Δεν συμφωνώ καθόλου με τα ανταλλάγματα. Καθόλου. Τον θέλω σαν τρελός, γιατί τον αγαπώ. Μετά τον Κάρι τον αγαπώ πάρα πολύ τον Ντουράν. Αλλά δεν συμφωνώ με τα ανταλλάγματα. Γιατί δίνουμε όλα τα που λένε, τα καινούρια. Δηλαδή λένε ότι δίνουν τον Μπουλ, δίνουν το Wiggins, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στους τελικούς. Δίνει τον Κουμίγκα, ο οποίος αυτός έχει δίσκο πλατό θέμα, αλλά το φτιάξει ο Κέρ. Λοιπόν, και δίνουμε και ποιον άλλο, και τον τέταρτο, και τον Wiseman, ρε φίλε, που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Το πεντάρι που ήταν όλο τον χρόνο φέτος έξω. Ναι. Τρελός είναι, κανονικός κι αυτός. Και δεν έχουμε πέντε. Ναι. Δεν συμφωνώ με τα ανταλλάγματα. Αγαπώ τον Κέβιν, αλλά θα πω, παιδιά, εγώ διαφωνώ με τα ανταλλάγματα. Ειδικά για τον Μπούλ. Αν έχεις κάτι μέχρι το βράδυ, παρακαλώ να με ενημερώσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολη μέρα για μένα σήμερα. Εντάξει, κύριε. Αντί καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Επίσης, γεια, γεια.